Λοιπόν, φέτος θα δούμε πολλές αλλαγές. Σε δραστηριότητες, στα παιδιά, στον τρόπο που υπάρχουμε, στον τρόπο που κινούμαστε. Θα προσθέσουμε δραστηριότητες. Πάρτι, μπάχαλο, γιορτή φωτιάς, παρουσία σκυλάδας. Δραστηριότητες που βασίζονται τόσο στη φύση όσο και στο δημιουργικό κομμάτι. Θεατρική αγωγή, θεατρικές ομάδες, ζαχαροπλαστική. Την κοιλάδα του μπαχάλου. Θα βάλουμε τη μουσική μέσα. Πεζοπορία, περισσότερα πράγματα με το περιβάλλον. Το πάρτι. Θεατρικό παιχνίδι. Ρομποτική. Την καρναβαλική παρέλαση. Ενώ είμαστε μέσα στο χώρο της φύσης, πώς θα μπορέσουμε να την εντάξουμε στην καθημερινότητά μας. Να μάθουμε από το πώς ζυμώνουμε το ψωμί ή. Κοιτάξτε, αυτό που θα σας αναφέρω εγώ και από την εκπαιδευτική μου εμπειρία είναι ότι θα δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στις σωματικές δραστηριότητες και κυρίως στις βιωματικές δραστηριότητες μαζί με τα παιδιά. Θα μπουν οι γινοτάρχες πολύ έτσι μέσα στις κοινότητες και θα κάνουν πολύ ωραίες ομάδες. Δηλαδή, εμείς θα προσθέσουμε πράγματα και θα εισπράξουμε από τα παιδιά τι και πώς.